Πάντα είχα στο μυαλό μου ότι ήθελα να κάνω και αυτό το πράγμα, αλλά λόγω του ότι ήμουν πιο καμπυλωτό μοντέλο ή πιο καμπυλωτό σώμα, πίστευα ότι δεν θα μπορέσω να το κάνω αυτό. Αλλά λόγω του ότι βγήκαν πολλά πρότυπα έξω στο εξωτερικό, όπως η Ashley, η Lorena, έτσι μου έδωσε την όθηση να κάνω αυτό το πράγμα και το έκανα, το αποφάσισα. Όταν πήγε στο παιχνίδι, στο Vision, περίμενε να σε κατηγορηποιήσουν στα πλαστέ μοντέλα ή ήταν κάτι που ξέρεις, δεν ήσουν και σίγουρη και κάπως σε σοφάρει όταν το άκουσες? Ήξερα τον εαυτό μου, ήξερα ότι ήμουν στην κατηγορία του plus size. Ήμουν πολύ ok με αυτό, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Με ένα καμπυλωτό μοντέλο βρίσκομαι στην κατηγορία του plus size. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι, ας πούμε, κάποια κιλά για να βρίσκεσαι στην κατηγορία αυτή. Δεν είμαι skinny αυτή. Γιατί αν δει κάποιος το δίσκο σου, μπορεί να δει ότι ξέρεις, θα μπω, θα κερδίσω δυναμικότατη όπως έπρεπε. Και στο σπίτι σου, η πιο ήρεμη δύναμη, νομίζω, έκανες με όλους καλά. Ναι. Στην αρχή είχα στο σκεπτικό, οκ, θέλω κάτι, θέλω να το κερδίσω. Δηλαδή, αν πάω σε μια οντισιόν, οποιαδήποτε οντισιόν, πρέπει να πουλήσω τον εαυτό μου. Να δείξω την αποφασιστικότητά μου, ότι μπορώ να το κάνω και είμαι εκεί. Και με αυτά τα μυαλά πήγα. Εφόσον είχα μπει στο σπίτι, άλλαξε εντελώς η ιδεολογία μου, εντελώς το σκεπτικό μου και λέω, είμαι ήρεμη δύναμη τώρα, κάνω τη δουλειά μου και δεν θέλω τίποτα. Πώς τα κατάφερες μέσα στο σπίτι, αφού γίνονταν τόσες παρεξηγήσεις γενικά, είχατε και τις ΕΦΕΡ, είχατε διάφορα καυγαδάκια, διάφορες συζητήσεις, πώς κατάφερες να την διατηρήσεις? Κοιτάξτε, είναι πολύ φυσιολογικό μέσα σε ένα σπίτι με 24 κοπέλες και ξέρετε, με τα γυναικολογικά βλέπουμε περίοδο και τέτοια, είναι πολύ έντονες οι προσωπικότητες μέσα και να βγαίνουν πράγματα, είναι πολύ φυσιολογικό. Ναι. Απλά εγώ είμαι άτομο που συμβιβάζομαι. Αν εσύ νευριάσεις, εγώ θα προσπαθήσω να μείνω ήρεμη. Δεν είσαι στη θέση της άλλης συνέντευξης ότι για την κάτι αυτό εκτιμούσες ότι ξέρεις που μπήκε μέσα στο ρεξιμπήρι. Αυτό, ναι. Είπε ότι ήρθα να κάνω τη δουλειά μου, αλλά δεν παρεξήγησες καμία συμπεριφορά της, γιατί ήρθα πάνω κάτι τη δουλειά της. Ναι. Άρα νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό ότι όχι μόνο μέσα στο παιχνίδι αλλά και μετά όταν βγήκε έξω στη συνέντευξη σου, δεν χρειάστηκε να πει οτιδήποτε κακό για οποιαδήποτε από τα κορίτσια. Μα δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Φάνηκε στον κόσμο και νομίζω γι' αυτό αγαπητοί. Μα πού ζούμε να τσακωνόμαστε τώρα όλοι μαζί, πού θα φτάσουμε. Θα σου πω όμως ότι δεν ήμουν έτσι. Δηλαδή. Και πάλι οι κοπέλες λένε, αχ, θέλω να γίνω σαν κι αυτή. Εγώ γιατί δεν έχω τέτοια μαλλιά, εγώ γιατί δεν έχω τέτοια χείλη, τα μάτια μου. Α, είχε αλλάξει λόγω του θεάτρου, είχα καθηγητές μου πάρα πολύ καλούς, όπου με κάναν να αγαπήσω αυτό που είμαι και πλέον δεν θέλω να μιλήσω σε καμία. Είμαι εγώ και αν αρέσω, αν δεν αρέσω, οκ. Okay. Τι να κάνουμε. Εγώ θα ήθελα να σε πάρω για μετά του παιχνιδιού. Αποχώρησες νομίζω γύρω στη 12η-13η θέση, κάπου εκεί, στα μισά δηλαδή του παιχνιδιού της διαδρομής. Θέλω να σε ρωτήσω, μετά το παιχνίδι, σου παρουσιάστηκαν δουλειές, σου ανοίχτηκαν πόρτες γενικά? Μετά το παιχνίδι πραγματικά δεν το περίμενα και τόσο. Μ' ανοίχτηκαν πάρα πολλές πόρτες. Επίσης έχω κλείσει ένα συμβόλαιο τώρα με γνωστή εταιρεία με ρολόγια. Τέλεια. Καλώς, ας πούμε, στην τηλεόραση που κάνει κάποια πρόταση. Δεν θέλω να πω τώρα. Okay. Γιατί δεν έχει κλείσει κάτι. Δημοσιογράφος δεν πάω να γίνω, ούτε σε πάνη θέλω. Έχεις ξαναπεί σε μια άλλη συνέντευξη που σου έχει γίνει, ότι δεν θέλεις να πάρεις τη δουλειά κάποιου δημοσιογράφου. Δεν μ' αρέσει. Είναι ωραίο να κοινωνούμε τα όνειρά μας και αν εσύ είσαι δημοσιογράφος και θέλεις να γίνεις ηθοποιός, δεν θέλω να σου κόψω εγώ τα φτερά σου. Αλλά υπάρχουν τόσοι και τόσοι δημοσιογράφοι που γυρεύουν δουλειά, είναι ταλέντα και δεν βρίσκουν κάποια δουλειά. Και εγώ, ας πούμε, που έχω αναγνωριστεί μέσω του Next Top Model, να πω εγώ να πάρω τη δουλειά σου. Αυτό το πράγμα δεν μ' αρέσει. Yes. Θεωρείς ότι ο χαρακτήρας που έχεις δείξει κάνει και αυτούς να νιώθουν περήφανοι που σε έχουν εσένα σαν ambassador, σαν μοντέλο, σαν ένα πρότυπο για την ταινία? Όσοι μου στείλαν μήνυμα ή
είτε είμαι είτε στο Instagram και τέτοια για δουλειές, μου λέει σε βλέπετε μέσα από την τηλεόραση και μας άρεσε πάρα πολύ το ήχος σου. Για μένα αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Κάντε subscribe, υπενθύμηση. Και comments για διάφορες εισηγήσεις που έχετε. Ναι, φυσικά. Θέλουμε να ακούμε τις γνώμες του κόσμου για να γινόμαστε κι εμείς καλύτεροι. Είναι και μας πρόβλημα δουλειά. Και για το ποιο θα θέλετε να δείτε στη θέση της Σπυρούλας και θα ξαναθέλατε να δείτε τη Σπυρούλα, γιατί να την ρωτήσουμε τη Σπυρούλα να ξαναέρθει. Ναι, πες μας, είσαι ερωτευμένη. Είμαι πολύ ερωτευμένη. Αυτά μπορείτε να σου πω. Οκ. Εκτό. Σέβεται όμως. Σέβομαι. Σέβεται, ναι. Σέβομαι, σέβομαι. Δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Σέβομαι. Ποιο μοντέλο θαυμάζεις και θα ήθελες να φτάσεις στην καριέρα του? Έχω δύο. Η Ashley Graham και η Lorena Duran. Είναι Ισπανίδα μοντέλο και θα ήθελα. Έχω τον ίδιο σωματότυπο μαζί τη. Ποιον Έλληνα, ας πούμε, είτε ηθοποιό, είτε αγωνιστή, είτε μοντέλο, βλέπεις και λες, είναι πάρα πολύ όμορφος. Ελπίζω να μην δει τη συνέντευξη το παιδί μου είναι ερωτευμένη. Και να το δει από αυτό το ίδιο ότι της αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Νίκος Κουρής. Τον είχα και δάσκαλο όταν σπούδαζα, υποκριτική. Νίκος Κουρής, δεν έχει κάποιο, πώς να σου το πω, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο, ας πούμε. Αν με ελκύσει κάποιος, θα με ελκύσει, θα κάνω αυτό το πλοίο. Τι ήταν το πιο γλυκό μήνυμα που είχες λάβει? Μου στείλανε πολλά κορίτσια ότι αγαπούσαν τον εαυτό μου. Ναι, χάρη σε εμένα, παιδιά. Χάρη σε εσένα. Ναι, παιδιά, δεν ξέρετε πόσο χαρά μου έδωσε αυτό. Σαν μικρό παιδί είσαι. Είμαι, τι να κάνω. Παιδιά, δεν πρέπει να χάνουμε την παιδικότητά μας. Όχι, σίγουρα, σίγουρα. Γιατί μετά χάνει το ενθουσιασμός, η αγάπη για αυτό που κάνουμε. Το πιστεύω και εγώ πάρα πολύ αυτό. Είτε μαγειρεύατε μόνοι σας ή σας βοήθησε κάποιος? Αν είχαμε κενό, ας πούμε, Κυριακή, ας πούμε, μαγειρεύαμε. Συγκεκριμένα μαγείρευε η Μαρίνα. Εγώ έκανα τις σαλάτες, η Χαρούλα έπλυνε τα πιάτα και η Κέιση τοποθετούσε τα πιάτα στο τραπέζι. Okay. Σαν οικογένεια. Ναι, σαν οικογένεια. Δηλαδή είχε κάθε μία τη δουλειά της. Το πόστο. Πώς εννοώ. Ναι. Και τι ήταν το πιο συχνό φαγητό που τρώγατε μέσα στο σπίτι? Το πιο συχνό, είχαμε συγκεκριμένα φαγητά, δηλαδή και catering που ήμασταν έξω. Ήταν ρύζι, κοτόπουλο. Ήταν πιο πολύ της διατροφής, ναι, δηλαδή. Είχατε δηλαδή διατροφολόγους, γυμναστές, ένα στο παιχνίδι, οι οποίοι σας έβγαζαν ένα καθημερινό πρόγραμμα, ας πούμε. Αυτό. Και πρέπει να το ακολουθείτε. Ναι. Με το GFM3 στην πορεία πλέον, που θα είναι και άντρες και γυναίκες. Ναι. Θέλουμε πολύ να μάθουμε, νομίζω και οι δύο, την άποψή σου και πώς το φαντάζεσαι ότι θα είναι και κατά πόσο θα έλεγες σε κάποιο κορίτσι που ή σε κάποιο αγόρι που θέλει να κυνηγήσει τα δεύτερα του να πάει. Είναι πολύ όμορφη η εμπειρία να το ζήσεις, γιατί και τα άτομα της παραγωγής είναι τέλεια, άψογη. Πρέπει όμως να έχεις γερό στο μάχη και να μην τσουκουνεύεσαι το πάθος σου. Να μην χαλιέσαι για τίποτα, να είσαι στο στόχο σου και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Αν δεν γίνει τώρα, μπορεί μετά από 10 χρόνια. Δεν σε αφήνει έτσι ο Θεός. Κοίταξε, το όνειρό μου πάντα ήταν να δουλέψω για Dolce & Gabbana, γιατί είναι το στυλ μου. Δηλαδή τα λουλουδάκια που βάζει πάνω στα φορεματάκια. Τα ρούχα δηλαδή. Τα ρούχα. Ναι. Okay. Θα ήθελα από αυτή. Οι σχεδιαστές. Ναι. Τα χαρακτήρα τα έχουν δείξει online, γιατί πλέον έχουν δημιουργήσει τόσο πολύ δώρο. Τα hate comments που έχουν βάλει σε πολλές διάσημες, κυρίως στις τελειναγκόμιες που θυμάμαι ότι τις είχαν βάλει την άσχημη. Ναι. Εκτός από τα ρούχα που πάνε από πολύ τα μεγάλη αισθητική σου κτλ. Θεωρείς ότι οι σχεδιαστές ταιριάζουν με σένα και θα ήθελες να κάνεις κάτι άλλο? Ναι, θα ήθελες να κάνεις κάτι να αλλάξεις αυτό. Με το χαρακτήρα μου δεν ταιριάζει καθόλου αυτό το πράγμα. Αλλά οι δημιουργίες που κάνουν ταιριάζουν πάρα πολύ σε μένα. Πάντα πήγαινα με το συνέστημα. Τώρα θα το αλλάξουμε. Η Σπυρούλα θα μας δείξει καλοκαιρινές πόζες για το 2020 με καλοκαιρινά αντικείμενα. Θα μας μάθει να τις κάνουμε εμείς. Να μποζάρουμε στα μοντέλα, ρε. Μάλιστα, γιατί είμαστε και μοντέλα. Κυρίως.
ετοιμαστείτε να γελάσετε. Okay, ναι. Πάμε. Πάμε. Αισθησιακή. Αισθησιακή. Πιο σεξι. Πιο σεξι. Τώρα μην πάμε. Πάμελα. Έλα, πάμελα, πάμε. Ωραία. Πες ότι αφημίζουμε αυτό το πράγμα. Παγωτό. Παγωτίνια. Με ένα καρπούζι και ένα, μια μπάλα. Ναι. Θαλάσσια. Τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό. Ναι. Χαλαρή πόζα, είμαστε στην παραλία. Ναι. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να αλλάξουμε πόζα. Δηλαδή. Δηλαδή, θα το ψάξουμε το πράγμα. Ναι. Περίμενε ένα λεπτό. Όχι, δεν μ' αρέσει. Όχι, δεν μ' αρέσει. Όχι. Εγώ σε ακολουθώ, ε. Όχι. Oh, shit! Oh, shit! Λοιπόν, έχουμε ένα παρέο. Ναι. Αυτό το παρέο μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Μόνο εδώ. Ναι. Θα το βάλουμε στα μαλλιά. Α, το έχεις κάνει τουρμπάνι. Μπράβο. Μπράβο, ναι. Είμαστε στην παραλία. Ναι. Και το κάνουμε τουρμπάνι. Κοράβουμε να έχει λίγο πλάκα το γύρισμα. Οι κανόνες είναι ως εξής. Λέω κάποιες ατάκες από το παιχνίδι, πρέπει να μου πείτε ποιος τις είπε και αν υποθήκαν σε δύο άτομα θα σας πω, να μου πείτε ποιος το είπε σε ποιον. Είσαι εσύ, αστερία. Ναι. Εγώ ψάρι. Εγώ δεν θα γίνω κακιά ποτέ για καμία. Καγιά! Δύο. Πάμε. Η καγιά! Κάτια! Έχει πει η Ασημίνα. Άρμα είσαι μπιτς. Κάτια! Τρία, δύο, πώς τη λένε αυτή, αυτή μου, αυτή με το γιόνι, πώς τη λένε. Μαρία. Όχι. Με πώς τη λένε τελικά. Μαρία το είπε, η Μαρτίνα. Αυτές οι κοπέλες είναι διάφορες και γελίες μαζί. Η Ασημίνα. Η Άννα. Δύο, ένα. Η Ασημίνα. Η Άννα Μαρία. Όχι, δροσιστή. Το κανόνι το ίδιο το παραλαμβάνει. 5, 4, 3, 2, 1. Ζεν! Η Μαρία! Τι έπαθε! Ήταν η Ζεν, όντως. Ζεν. Κι ας το άλλο. Το παιχνίδι μου. Παρέτα. Παρεξηγήσε, αντιδράς και δεν συνεργάζεσαι. Ποιος το είπε σε ποιον. Η Βίκυ Κα... 4, 3, 2, 1. Η Βίκυ Καγιά στην Άννα Χατζή. Η Βίκυ Καγιά στην Άννα Χατζή. Έλα! Yes! Η 2-0. Θα το πούμε γι' αυτό. Τι είναι? Μα είπε 2 και εγώ τελευταία. Είμαστε 5 και οι 5 δεν σε θέλουμε. Ποιος το είπε σε ποιον. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε! Ιέφες στην ελευθερία! Το πρώτο μας βίντεο έχει φτάσει στο τέλος του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Σπυρούλα μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας που μας έκανε αυτή την υπέροχη τιμή. Και το ποδαρικό στο κανάλι μας, έχουμε και κοινό. Και το ποδαρικό στο κανάλι μας. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Το απολαύσες. Πάρα πολύ. Ναι, πάρα πολύ. Γελάσαμε, περάσαμε πολύ ωραία. Βρεχτήκαμε, κάναμε το μπάνιο. Και θα σας δούμε στο επόμενο μας βίντεο. Φιλιά πολλά!